σιγά σιγά. Ρωτήστε τον πατέρα που σας δίνω. Μέσα λίγο. Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλείο σου. Δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Εφραίμ. Και των συλλητανευόντων αυτό Αγίων Αρχιερέων. Γεωργίου Διονυσίου Χρυσάνθου και Καλλινίκου του και Επιμενάρχου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ της Θείας Βοηθείας αντιλήψεως και ευωδόθεως εν της έργης αυτών του παρισταμένου βουλευτού, του δημάρχου, των αντιπεριφερειαρχών, των μελών του Δημοτικού και του Περιφερειακού Συμβουλίου, των εκπροσώπων των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας και πάσης αρχής και εξουσίας εν την ίσο και περιφερεία ημών και υπέρ του Κύριον των Θεών ημών επιπλέον συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτούς εν πάση. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και νησοτάφτη, των εορταζόντων και εορταζουσών, την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτην, ως και πάντων των προσδραμών των ευλαβών προσκυνητών, των μετευλαβίας συμμετεχόντων εις την Ιεράν Λιτανίαν ταύτην, μετά των οικείων και συγγενών αυτών και των εις πάντα τόπων της Δεσποτείας Κυρίου, διαβιούντων αξίων.
βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών. Και εσύ την δόξαν οι ουρανοί και οι γη από αυτός αναπέμπουσι. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σεβασμιότατε, Υπενάρχα της Ιεράς αυτής Μητροπόλεως, προσφυλέστατε και πολυφύγητε αδελφέ κύριε Καλλίνικε, σεβασμιότατε Άγιοι Αρχιερείς, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριε πρόσωποι των δικαστικών, στρατιωτικών και άλλων αρχών του νησιού, εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού, Άγιοι πατέρες και αδερφοί, λαέ ευλογημένε, φυλάγιε και φιλευσεβή, παφλασμοί ιερών συναισθημάτων καταπλύζουν την ώρα τούτη την καρδιά μας, βλέποντας τόσους ανθρώπους γύρω μας να λιτανεύομαι τα λείψανα για την εικόνα του προστάτου και εφόρου την ίσο αυτής του Συμπατρός ημών Νικοδήμου, του Αγιορείτου του Ναξίου, αλλά και των λειψάνων του Αγίου Μεγάλου του 20ου αιώνος, του Αγίου Νεκταρίου, του Θαυματουργού, που με παράκληση του Δεσπότη σας προσκομίσαμε εδώ από το νησί της Αιγίνης για να ευλογήσει και αυτός μαζί με τον Άγιο Νικόδημο τούτο τον ευλογημένο τόπο. Ένας τόπος όπου έχει πρωτεία στην πνευματικότητα, την πνευματικότητα την εσαγιοσύνης, αλλά και την πνευματικότητα και την προσφορά στα γράμματα, αφού πολλοί από εδώ κατάγονται διανοούμενοι καθηγητές πανεπιστημίων και άλλοι μεγάλοι των γραμμάτων τεχνών, και όλοι μαζί απόψε είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον Άγιο Νικόδημο, τον Αγιορείτη. Υπήρξε ο λογιότερος, ο πολυγραφότερος, ο θεολογικότερος, νεότερος πατήρ της Εκκλησίας μας και ο μεγαλύτερος της Τριάδος των Μεγάλων Κολυβάδων Πατέρων, Μακαρίου Κορίνθου, Αθανασίου του Παρίου και ο Άγιος Νικόδημος. Και ακόμη είναι ο ειδικότερος όλων στην πατερική γραμματεία. Ανεδείχθη γίγας του Πνεύματος, μορφή και προσωπικότης μεγάλων διαστάσεων, με καταπληκτική μνήμη και απίθανη πολυμάθεια. Όμως όλα αυτά τα γνωρίσματα, τα εξωτερικά δώρα του Θεού στον άνθρωπο, δεν αντιπροσώπευαν τον Άγιον. Αυτό είναι το ένα μέρος. Το δεύτερο είναι ότι ο Άγιος εφλέγετο από την αγάπη του Χριστού, ήταν δοχείο του Αγίου Πνεύματος, και άρα η παιδεία του, η μόρφωσή του δεν ήταν φθαρτή και εθνησυγενής, αλλά ήταν καρπός του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα οδηγεί, εμπνέει και δείχνει τον ουρανό. Τα έργα του πολλά τα γνωρίζετε. Θησαυρός πολύτιμος που και σήμερα μας οδηγεί εις την ευσέβεια, εις την ευλάβεια
εις την σωτηρία και την αγιοσύνη. Αν κάποιος θέλει να μάθει ποιος είναι ο δρόμος για τον ουρανό, εάν θέλει να μάθει ποια είναι η ορθόδοξη γνήσια πνευματικότητα, τότε δεν έχει παρά να μελετήσει όσα μπορεί από τα έργα του Αγίου Νικοδήμου. Αλλά εκεί που διέπρεψε ο Άγιός μας είναι στο κίνημα των κολυβάδων. Ένα κίνημα πνευματικό, κίνημα αντίδρασης στον εκδυτικισμό και τον διαφωτισμό της Δύσης. Που προήρχε το αυτός ο διαφωτισμός και ο φωτισμός από μια πληγωμένη χριστιανοσύνη, όπως αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος για την Παπική Εκκλησία, πληγωμένη χριστιανοσύνη το ονομάζει, και από ανθρωποκεντρικά συστήματα. Κατά τους μελετητές της περίοδου αυτής, ο ακρότατος ορθολογισμός του διαφωτισμού της Δύσεως, το αντικληρικό πνεύμα, πολλές άλλες τολμηρότατες και ακρότητες που είχαν αρχίσει να εισβάλλουν στην πατρίδα μας, δεν ήταν δυνατόν να μην προκαλέσουν την αντίδραση και την αντίσταση των γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών. Αυτό το κίνημα της αντίδρασης της πνευματικής το ονόμασαν προσφιέστατα φιλοκαλική αναγέννηση. Είναι από τα πιο αξιόλογα κινήματα του καιρού εκείνου, της δουλείας και του σκοταδιού που κρατούσε γύρω μας. Εις αυτήν την ώρα αγωνιστές ευρέθησαν, όχι ισχυροί και δυνατοί, ούτε αυτοί που έπρεπε να είναι πρωταγωνιστές σε αυτή την αντίσταση, αλλά ήταν όχι ισχυροί του κόσμου τούτου, αλλά οι τάλανες, οι ταλέποροι, οι λιπόσαρκοι, οι ασάνδαλοι, οι μονοχίτονες, οι ξηροφαγούντες, οι νηστευτές, πλην απαύστος βοώντες, Κύριε ελέησον με τον αμαρτωλόν. Και αυτοί ήταν οι κολυβάδες. Πάλεψαν με πνευματικά όπλα να αφυπνίσουν, να στηρίξουν, να παρηγορήσουν, να ανακουφίσουν, να εμψυχώσουν τις καταπονημένες και καταπτωημένες ψυχές των υποδούλων, δείγνοντας τον δρόμο της αναγέννησης του γένους μέσα στον αναβαπτισμό των παραδοσιακών ριζών του, μέσα στις ρίζες της Ελληνορθόδοξης, ελληνισμός και ορθοδοξία, δύο μεγάλα μεγέθη τα οποία ήρθαν και το ένα εισχώρησε στο άλλο, και μέσα στην ορθοδοξία διεσώθηκε ο ελληνισμός και έδωσαν αυτό το πνεύμα, το υψηλόν, το ωραίο, το αθάνατο πνεύμα, το αθάνατο πνεύμα της Ελληνορθοδοξίας. Οι διαφωτιστές της Δύσης θερούσαν πρότυπα τους σοφούς του κόσμου τούτου, αλλά μια σοφίας θνητής, πρόσχερης, γήινης, γεϊράς. Ενώ αυτοί οι πατέρες προέβαλαν το σοφό της Ελληνορθοδοξίας, που είναι ο Άγιος, αυτό είναι το πρότυπο που πρόβαλαν τότε και προβάλλει πάντοτε η Εκκλησία μας, προβάλλει τον Άγιο. Μην τρομάζετε, Άγιοι γίνεστε, καλούμαστε να γίνουμε Άγιοι. Ο Άγιος έχει δύναμη εσωτερική να είναι ελεύθερος, ελεύθερος από τα πάθη της δουλείας, στη σάρκα, στην πλεονεξία. Είναι ελεύθερος από όλα αυτά τα πράγματα και έχει προσανατολιστεί προς τον ουρανό. Αυτός είναι ο θεούμενος άνθρωπος.
και αυτόν προέβαλαν οι πατέρα μας αυτοί και ο Άγιος Νικόδημος, εν συνεχή ο Άγιος Νεκτάριος και σήμερα Παΐσιος, Πορφύριος, Φιλόθεος της Πάρου και άλλοι πατέρες που έρχονται και υπάρχουν πάντοτε στην Εκκλησία μας. Παρεξηγήθηκαν, τους ονόμασαν ως οπισθοδρομικούς, σκοταδιστές, τροχοπέδι για να πάει μπροστά ο τόπος. Αυτό, αδελφοί, είναι μια μεγάλη παρεξήγηση. Οι κολυμπάδες δεν αρνήθηκαν ούτε την επιστήμη, ούτε την έρευνα. Όπως ακριβώς διετύπωσε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος πρόσφατα στην Κρήτη και μας είπε πάνω σε αυτό το θέμα τα εξής. Η Ορθόδοξος Εκκλησία αποφεύγει την κυδαιμονία της επιστημονικής αναζητήσεως. Ευχαριστεί το Θεό που δορίζει τους επιστήμονας το χάρισμα να ανακαλύπτουν άγνωστες πτυχές της Θείας Δημιουργίας. Η σύγχρονη ανάπτυξη της τεχνολογίας επιφέρει και επέφερε ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. Προσφέρει σημαντικές ευεργεσίες, όπως είναι η διευκόλυνση του καθημερινού βίου, για την αντιμετώπιση σοβαρών ασθενειών, η ευχέρεια στην επικοινωνία, όλη αυτή η επανάσταση της επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, έχει και ποικίλες αρνητικές επιπτώσεις. Ακούστε μερικές. Η χειραγώγηση της ελευθερίας επικοινωνής εν ρηπεί οφθαλμού με όλο τον κόσμο, αλλά συγχρόνως στερείται και της ελευθερίας σου. Η σταδιακή απώλεια πολύτιμων παραδόσεων, η καταστροφή φυσικού περιβάλλοντος και η αμφισβήτηση ηθικών αξιών, μέχρι να φτάσουμε στο κακού τη σκάλα παρακάτω του Παλαμά, για να βλέπετε σήμερα στις ειδήσεις, στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που έφτασε αυτή η αμφισβήτηση ηθικών αξιών. Προσέξτε το αυτό. Ξεφτίζομαι και τελικά τι θα μείνει, τίποτα. Οι Άγιοι λοιπόν πατέρες μας δεν αρνήθηκαν την επιστήμη. Οι κολυμπάδες πατέρες αντιτάχθηκαν όχι στην επιστήμη, αλλά στον ορθολογισμό που οδηγεί στην ζωή χωρίς Χριστό και χωρίς Θεό. Να τη γράφουν. Την έξωθεν σοφία με τα θεοσεβίας μέγα ηγούμεθα. Την επιστήμη την έξω που δεν απορρίπτει το Θεό, την θεωρούμε το μεγαλύτερο, υψηλότερο και υπερηχότερο αγαθό του ανθρώπου. Αλλά άνευ γαρ ταύτης της θεοσεβίας, λέει ο Νικόδημος, αυτήν ου θαυμάζομαι. Να λοιπόν ποια είναι η αλήθεια. Δεν θαυμάζουν την επιστήμη που οδηγεί μακριά από το Θεό. Για σκεφτείτε και τους αρχαίους εδώ, η αρχαία ελληνισμός, ορθοδοξία. Πάσα αρετή, πάσα επιστήμη, χωριζομένη αρετής, πανουργία, ου σοφία φαίνεται. Βλέπετε τι ωραία τα πάνε οι πατέρα μας εκείνοι και οι σημερινοί πατέρα μας. Ακόμη εδώ υποκρύπτεται το Ευαγγελικό. Εάν κερδίσουμε όλο τον κόσμο και μειωθούμε στην ψυχή μας, τι το όφελος. Ακόμα γνωρίζουμε ότι αληθής θεολογία και θεογνωσία δεν σπουδάζεται στα σπουδαστήρια, αλλά είναι καρπός πίστεως θερμής, βίου καθαρού και μελέτης Αγίων Γραφών και Πατερικών Συγγραμμάτων, Βασιλείων, Γρηγορίων, Χρυσοστόμων, Δαμασκηνών, ανδρών θεοφόρων και θεοφωτίστων και συγχρόνων Αγίων. Γι' αυτό ο Άγιος Νικόδημος
ρίχνει το βάρος της παιδαγωγίας της ψυχής πού αλλού στη λατρεία. Υπογραμμίζει τη σημασία της ιδρυτικής ζωής, μέσα στην οποία διαμορφώνεται το ευχαριστιακό ήθος. Ομιλεί περί συνεχούς θείας μεταλήψεως, δηλαδή χριστιανός ορθόδοξος είναι αυτός ο οποίος λειτουργέται, μετανοεί, κοινωνεί των αχράντων μυστηρίων όχι Χριστού λαμπρή, αλλά κάθε Κυριακή. Ταυτότητα της Ορθοδοξίας ποια είναι? Είναι η λειτουργία. Άνθρωποι αλειτουργητοι και αλιβάνιστοι δεν πάνε μπροστά. Ούτε μπορούν να μας πούνε κάτι καλό. Ένας νους αλειτουργητος, αλιβάνιστος, ένας νους που δεν έχει το Χριστό μέσα του, δεν έχει Χριστονούν, τι θα σκεφτεί? Ότι σκέπτονται αυτοί οι οποίοι ζουν σε αυτή την κατάσταση. Ο Πατριάρχης του ελληνικού δυτικού διαφωτισμού, ο Κοραής, έλεγε ότι η λατρεία είναι φλοιός, δηλαδή κάτι εξωτερικό, ασήμαντο, μικρό. Οι πατέρες τι λένε, οι κολυβάδες? Λένε ότι μαζί με την ασκητική πράξη, η λειτουργία, η λατρεία είναι ο πυρήνας της εκκλησιαστικής ζωής. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος της συγγραφής των αφιερώνεται στα συναξάρια, στα ακολουθίες, στα μαρτυρολόγια, στη φιλοκαλία. Και έχουμε λοιπόν τη φιλοκαλία, που τι σημαίνει φιλοκαλία? Σημαίνει ότι έχουμε το κάλος του Θεού στην ψυχή μας. Το υπέρτατο κάλος είναι ο Χριστός και αυτόν ακολουθούμε. Γι' αυτό και εδώ έχουμε δύο δρόμους. Είναι ο δρόμος των Αγίων σε αντίθεση με τον κόσμο των ανθρώπων που δεν έχουν Χριστό στην καρδιά τους. Και τελειώνουμε. Σήμερα, εμάς εδώ απόψε, που μου είπε κάποιος εδώ συνοδοιπόρος στην Λιτανία, ποιος προσεύχεται από όλους αυτούς, λέει. Λέει, όμως και εμείς προσευχόμεθα. Τελικά το ερώτημα είναι, ποιος προσεύχεται τελικά? Αυτό είναι το ερώτημα. Λέμε εμείς μέσα μας, έστω και μία φορά, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Αυτή είναι η προσευχή της Ορθοδοξίας. Και απήντησα στο συνομιλητή μου. Μη σε πειράζει, μη σε νοιάζει αυτό. Εμείς μοιάζουμε με τον Χριστό. Και τι έκανε ο Χριστός? Τον ακολουθούσε πλήθος κόσμου. Έτσι, πέφτανε πάνω του, τον τραβούσαν, τον αγάγιζαν και κάποια στιγμή είπε ο Χριστός, κάποιος με ακούμπησε. Και του λένε οι μαθητές, πάλι τι είναι αυτά που λέτε? Τι κάποιος ακούμπησε? Εδώ όλοι σε συνθλίβουν. Όχι, λέει, κάποιος με ακούμπησε. Και παρουσιάστηκε εκείνη η ταλέπορη ασθενής γυναίκα που έχασε όλες τις ελπίδες της, παρά πολλών ιατρών πολλά δαπανίσασα και μηδέν ωφεληθήσα και πάσαν την περιουσία της έδωσε και μηδέν ωφεληθήσα. Φτάνει στον Χριστό, τον ακουμπάει και θεραπεύεται και λέει ο Χριστός, είδα δύναμη εξερθούσα. Λοιπόν αδελφοί, μέσα από αυτή τη λιτανία, μέσα από αυτή την προσευχή μας, μέσα αυτή την οδηπορία, μέσα από τα Άγια Λείψανα, ακουμπάμε τον Χριστό, ακουμπάμε την Εκκλησία. Αν θέλετε να κωδικοποιήσουμε, τι λέει απόψε ο Άγιος Νικόδημος που υπερίπταται εδώ και ευλογεί το νησί ο Άγιος και ο Άγιος Νεκτάριος, τι μας λένε? Μας λένε οι Άγιοι μας ότι ακουμπάτε στον Χριστό, ακουμπάτε στην Παναγία, ακουμπάτε στους Αγίους, δύναμη σε ξέρχεται από αυτούς και παίρνετε δύναμη. Λοιπόν, μην πτωείστε, μην κατεβάζετε το κεφάλι. Κρίσεις και άλλα και τέτοια πράγματα όλα περνάνε και έρχεται ο Χριστός, η ελπίδα μας, να μας δώσει δύναμη. Ευχαριστούμε Άγιε Παρολαξίας κύριε Καλίνικε για την πρόσκλησή σας. Δεν ευχαριστώ για την ομιλία διότι δεν ξέρω αν είπα όσα έπρεπε και ό,τι έπρεπε, αν άργησα και κούρασα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε όλοι ευλογημένοι, να έχετε τη χάρη του Αγίου Θεού και να προχωράτε μπροστά και ψηλά με Χριστό και Ελλάδα. Αμήν.
είστε παιδιά. Πόσο ωραία.